Πάμε τώρα γιατί είχαμε τουρκικό σκάφος εμβόλησε περιπολικό του λιμενικού στα Ίμια. Είχαμε απειλές του Ερντογάν για Κύπρο και Αιγαίο και πραγματικά μία κατάσταση η οποία έχει ξεφύγει εκτός ελέγχου, γιατί στην ουσία αυτό το οποίο πήγε να γίνει ήταν ότι οι Τούρκοι επιχείρησαν να βυθίσουν το ελληνικό σκάφος. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Για πες μας, Γιώργο. Δυστυχώς, Φίλιππε, η τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο δυστυχώς εντείνεται το τελευταίο διάστημα. Μετά από το περιστατικό που σημειώθηκε στις 17 Ιανουαρίου, όταν σκάφος του τουρκικού λιμενικού προσπέρασε ξυστά από τον κανονιοφόρο Νικηφόρος, χθες άλλο ένα περιπολικό σκάφος της Τουρκίας προσπάθησε και τελικά εμβόλησε το υπερσύγχρονο μάλιστα πλοίο του λιμενικού, το Γάβδος, το οποίο μάλιστα εντάχθηκε στο στόλο του πολεμικού ναυτικού τον Δεκέμβριο του 2015. Το σκάφος του λιμενικού έχει υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές και για το λόγο αυτό θα οδηγηθεί στον Πειραιά για την κατασκευή του. Το θέμα εδώ πέρα είναι ότι έχουμε και τον Ερντογάν, ο οποίος απειλεί λίγες ώρες μετά από αυτό το τζαμπουκά που έγινε στα Ίμια. Μέσω και δημιώσεις. Να λέει ο ίδιος, να μην νομίζουν, λέει, ότι δεν παρατηρούμε όσα γίνονται στην Κύπρο και στο Αιγαίο, καθώς ο συγκεκριμένος λέει πράγματα τα οποία αρχίζουν να δημιουργούν ένα κλίμα περίεργο. Ακόμα και για το στρατό του, λέει. Η κυβέρνηση τι κάνει. Ακόμα και για το στρατό του, είπε. Έκανε δηλώσεις στην κοινοβουλευτική του ομάδα, λέγοντας χαρακτηριστικά: οι μαγκές είναι μέχρι να δουν τον στρατό, τα καράβια και τα αεροπλάνα μας. Αναφερόμενος βέβαια και στα νησιά του Αιγαίου. Μάγκας με ξύνινα πόδια, Γιώργο. Μάγκας με ξύνινα πόδια και το ξέρει. Αλλά από τη μια καλά λέει ο Φίλιππος για τον Ερντογάν. Έχουμε τον Ερντογάν να κάνει αυτά που κάνει. Αλλά από την άλλη έχουμε και τον Βαρθολομαίο να ευλογεί την επίθεση των Τούρκων στη Συρία. Και έχει μια φωτογραφία με τον πατέρα, με το σκοτωμένο παιδί και το ένα αγκαλιά και το άλλο τραυματισμένο και να λέει: ευχόμεθα καλή επιτυχία. Στον παράφρονο, το σχιζοφρενή του Ερντογάν. Εδώ πάντως αυτά πράγματα είναι πολύ περίεργα. Ξαναλέμε, έχει χτυπήσει κόκκινο συναγερμός. Είναι επικίνδυνα, Φίλιππε, και να θυμηθούμε και τις δηλώσεις του πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στη χώρα μας πριν 2 εβδομάδες περίπου, ο οποίος έλεγε ότι φοβάμαι για ένα ατύχημα εντός εισαγωγικών το οποίο θα κλιμακώσει την ένταση μεταξύ των δύο χωρών. Και θυμόμαστε επίσης πριν λίγες μέρες το σύμβουλο του Ερντογάν, τον επίσημο επικεφαλή σύμβουλο του Ερντογάν, που έλεγε ότι θα σπάσει τα κόκαλα όποιων Ελλήνων πάνε στα Ίμια. Το ξεχνάμε. Προκαλούν λίγο. Ας υπήρχαν άλλοι. Και μεγάλες ζημιές θα πούμε έχει πάθει το περιπολικό του λιμενικού σώματος. Μεγάλες οι ζημιές. Μεγάλες οι ζημιές. Είναι ένα υπερσύγχρονο πλοίο, Φίλιππε, το οποίο φυλάτει τα σύνορα της χώρας μας. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και όχι μόνο αυτό, μετά από αυτό περνάγανε και πάλι τα μαχητικά τους. Φουλ οπλισμένα. Δυστυχώς είναι καθημερινό φαινόμενο αυτό. Πάμε τώρα, μιας και που μιλάμε.